Αλεξάνδρα Κουδιού, είμαι 26 ετών και μένω στην Κοζάνη. Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά δεν το εξασκώ το επάγγελμα. Από πολύ μικρή θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και έτσι έγινε. Ξεκίνησα πιάνο στα 13 μου, αλλά επειδή ήμουν λίγο ανήσυχο πνεύμα ως παιδί, όταν πήγαινα στα μαθήματα, ο δάσκαλος μου έλεγε τι να κάνω. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω τη γραμμή του, οπότε σταμάτησα. Αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Είμαι DJ και παίζω house μουσική στα μαγαζιά. Τελειώνοντας από την πρώτη μου δουλειά ως DJ, πολλές φορές σε ρί, πηγαίνω στη δεύτερη δουλειά μου στη Λαϊκή. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και βοηθάω τους δικούς μου. Η Λαϊκή είναι λίγο δύσκολη και ιδιαίτερη δουλειά, ειδικά για μια γυναίκα. Απλά θέλει να έχεις δυνατή και βροντερή φωνή, να έχεις επικοινωνία με τον κόσμο. Πιστεύω τα καταφέρνω αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Τι να το κάνω, σου απαγορεύεται, δεν μου επιτρέπεται. Είμαι αρκετά ντροπαλή σαν άτομο, ειδικά με το θέμα τραγούδι. Είχα φτιάξει μια μπάντα πριν από 2 χρόνια και σκεφτείτε, είχαμε κάνει μόνο ένα live. Αυτό που μου άλλαξε την οτροπία και τη σκέψη μου ήταν μια περιπέτεια υγείας της μητέρας μου, όπου αποφάσισα να διεκδικώ αυτά που θέλω και να τα κυνηγάω. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να αφήσω στην άκρη τις ντροπές και να έρθω στο Voice. Έσκατε κουρπάκι, δυνατό. Πάρτε. Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Γεια σας Γιώργο. Μ' αρέσει όλο το στάδι, μ' αρέσει όλο το attitude, όλο το... Το ύφος δηλαδή με το οποίο έχετε έρθει. Είστε σαν μια rock band έτσι πολύ δυνατή που ήρθε να σκίσει. Το όνομά σου? Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα τι? Γκουντιού. Λοιπόν, τα ονόματα των κοριτσιών δίπλα. Εγώ είμαι η Ολυμπία. Τι σχέση έχεις με την Αλεξάνδρα? Είμαστε αδερφές. Αδερφές? Άλλα χρώματα έχετε. Και εσείς? Και εγώ είμαι η Ελένη. Και εσείς αδερφή? Και είμαι η αδερφή. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς σου ήρθε να πιάσει το μικρόφωνο? Το έχω πιάσει από πολύ μικρή το μικρόφωνο. Έγραφα κομμάτια μόνο μου, τα τραγουδούσα κιόλα. Είσαι και δημιουργός δηλαδή? Είμαι και δημιουργός, ναι. Και πότε προλάβαινε το πρωί, τι πουλάτε? Λαχανικά. Ζαζαβατικά και τα λοιπά, ντομάτες, πού στείνετε, πάγκο παιδιά? Στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη, πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και σκάτε έτσι στη Λαϊκή. Εντάξει, ένα σκάτε. Για να το κλείσουμε τώρα. Κοκόσο, πατέρα. Αθλητικά, νορμάλ. Είμαστε πιο πλέον το πρωί. Το βράδυ γίνεται. Ποια κουτάει τα περισσότερα? Γίνεται καμιά τέτοια κόντρα. Δεν ξέρω, αλλά αυτή που κάνει πιο αυτό. Εδώ είστε πολύ στο μπλα-μπλα γι' αυτό. Εσύ το έχεις το λαλά. Έτσι πιστεύω. Για κάνε λαλά και εμείς θα κάνουμε μπλα-μπλα. Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι ακόμα και η νικήτρια του Voice. Μένει μόνο να δούμε αν θα πείσω τους κόουτσες.